Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται όλο και περισσότεροι έμποροι. Όπως λένε, δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία. Είμαστε για φυλακή. Αγοράζουμε κανονικά. Κόβουμε αποδείξεις όπως πρέπει να κόψουμε. Το κέρδος είναι μηδαμινό. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε ΤΕΒΕ, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ΔΕΗ. Και το παλεύουμε. Όπου αντέξουμε. Όλο ρυθμίσεις. Και υπομονή. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο εκτροχιάστηκαν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, διαμορφώθηκαν στα 3 δισεκατομμύρια 95 εκατομμύρια ευρώ. Στην αγορά, έμποροι αλλά και εργαζόμενοι μιλούν με οργή. Θα κλείσουμε, λένε. Είμαι ήδη 56. Εάν μείνω εγώ αυτή την ώρα χωρίς δουλειά, είναι ήδη εποχιακή η δουλειά μου. Δουλεύω μισό χρόνο και όχι όλο το χρόνο. Που σημαίνει ότι και εμένα το εισόδημά μου μειώνεται. Αν δεν πληρώσει το ενίκιο, αν δεν πληρώσει τη ΔΕΗ, θα σου κόψουν το ρεύμα. Αν δεν πληρώσει το ενίκιο, θα σε βγάλουν έξω. Εμπορεύματα, τι να πληρώσεις. Δεν πρέπει να φας κιόλας. Δεν είναι μόνο τα χρέη προς την εφορία, λένε οι έμποροι. Αδυνατούμε πλέον να πληρώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και τη ΔΕΗ. Πλέον ο διακανονισμός δεν αποδίδει, αφού δεν υπάρχουν έσοδα. Πήγαμε, κάναμε διακανονισμό τις προηγούμενες φορές. Κάναμε 4 διακανονισμούς. Κρατήσαμε τους 2, τους άλλους 2 δεν μπορέσαμε. Αφού διαρκώς έχουμε, ο πάτο δεν τον έχουμε βρει. Το πάτο του βαρελιού που λέμε έτσι κοινώς εδώ στην πιάτσα, δεν τον έχουμε βρει. Αυτή η κατάσταση έχει άμεση επίπτωση στους υπαλλήλους που δουλεύουν στα καταστήματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις δουλειές μας, λένε. Άμα φύγει, εξωτερικό μετά. Οι επιχειρηματίες κάνουν συνεχώς προσφορές και εκπτώσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, όπως μας λένε. Όμως η αγοραστική δύναμη του κόσμου βρίσκεται στον αδύρ και οι έμποροι αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Οι καταναλωτές όχι μόνο δεν ψωνίζουν, αλλά δεν πληρώνουν και τους φόρους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα χρέη προς τις εφορίες για το μήνα Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 920 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα που βλέπετε είναι ότι έχουν κλείσει όλα τα καταστήματα. Περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μετατραπεί σε οικογενειακές, αφού δεν μπορούν να αντέξουν τη συντήρηση υπαλλήλων. Όμως ακόμα και έτσι, η αποπληρωμή των χρεών είναι σχεδόν αδύνατη, όπως λένε. Είναι λύση απελπισίας. Επιβάλλεται, φτάνει σε κάποια άκρα και πρέπει μετά να κάνεις κάτι τέτοιο. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στο Υπουργείο Οικονομικών, αφού βλέπει τα φορολογικά έσοδα να μειώνονται, αλλά και πολλές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο.